θέλουμε να απολογηθούμε για το τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια στο Δήμο Μυτιλίνης, ούτε να συστηθούμε από την αρχή σαν να κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε, γιατί σε αντίθεση με όλους τους άλλους υποψηφίους δεν αλλάξαμε ούτε όνομα, δεν αλλάξαμε ούτε αιτήματα ούτε διεκδικήσεις για το νησί μας, δεν φορέσαμε κανένα προσωπείο, μπας και κοροϊδέψουμε κανέναν άνθρωπο. Εμείς λέμε και σήμερα από εδώ ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις, για να αναδειχθεί η λαϊκή συσπήρωση, η δημοτική αρχή, και θα το πετύχουμε, μπας και δούμε καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Παλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα παλεύουμε διαρκώς για να μην γίνει το νησί μας φυλακή προσφύγων και μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ταυτόχρονα για να απομονωθούν οι ρατσιστικές φωνές. Διεκδικούμε εδώ και τώρα μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εναντιονόμαστε στις ιδιωτικοποιήσεις που προωθούνται και στο Δήμο μας, προωθήθηκαν και όλο το προηγούμενο διάστημα από όλες τις δημοτικές αρχές, σε μια σειρά βασικούς τομείς όπως είναι η καθαριότητα και το πράσινο. Είμαστε αυτοί που όταν ζητούσαμε αντισεισμικό έλεγχο και αντισεισμική θωράκιση στα δημόσια και στα δημοτικά κτίρια, όταν ζητούσαμε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αγροτικούς δρόμους και έργα ίδρυυσης και άρδευσης, ασφαλείς σχολικές υποδομές και βρεφονιπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά χωρίς τροφεία, οι άλλοι μας έλεγαν ότι είμαστε ουτοπιστές, ότι αυτά που ζητάμε δεν γίνονται γιατί κοστίζουν, αλλά εμείς αυτοί είμαστε και γι' αυτά θα παλεύουμε και αυτά θα διεκδικούμε. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά τα θυμήθηκαν όλοι προεκλογικά για να τα βάλουν στα προγράμματά τους, στα ηλουστρασιόν. Βέβαια και μετά την πρόσφατη καταστροφή στη Θεσσαλία θυμήθηκαν να ψελίσουν ελάχιστα πως τα αντιπλημμυρικά έργα δήθεν πρέπει να είναι στην προτεραιότητά τους όταν θα γίνουν, λέει, δημοτικές αρχές, είπαν οι άλλοι συνυποψήφοι μας. Αλήθεια, τους ρωτάμε εμείς, τους άλλους δύο υποψήφιους δημάρχους στη Μυτιλίνη, πόσα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας προώθησαν και υλοποίησαν ως αντιπεριφερειάρχες της ίδιας περιφερειακής αρχής Μουτζούρι για το νησί μας το προηγούμενο διάστημα. Ρωτάμε για έργα, όχι για μελέτες, γιατί από μελέτες μπουκώσαμε και εμείς, αλλά και τα μελετητικά γραφεία μπούκωσαν από χρήμα. Διεκδικούμε κατάργηση των χαρατσιών, μείωση των δημοτικών τελών, μείωση των λογαριασμών ίδρευσης. Και αυτά γίνονται, εμείς λέμε, σήμερα. Γίνονται, όπως έγιναν και στην Πάτρα με κομμουνιστή δήμαρχο και όπως θα κάνουμε και εμείς ως δημοτική αρχή. Λέμε ότι θέλουμε έναν Δήμο όμορφο για εμάς. Όμορφος Δήμος είναι ένας Δήμος χωρίς ανταποδοτικότητα σε κάθε πλευρά της ζωής, με επαρκή χρηματοδότηση για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δημοτών, με σχολεία, με ανθρώπινες συνθήκες, καθαρά και ασφαλή για τα παιδιά μας, με εργαζόμενους και εργαζόμενες αυτά πλήρους απασχόλησης, με δομές υγείας, χωρίς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, και θα μπούμε μπροστά για να τους σταματήσουμε, και όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με αγωνιστικές δημοτικές αρχές, όπως είναι η Αγωνιστική Δημοτική Αρχή που θα έχει τη λαϊκή συσπήρωση στο τιμόνι. Φυσικά θα έχουμε δίπλα μας και το λαό της Μυτιλίνης, το λαό της Λέσβου, γιατί όπως λέμε χαρακτηριστικά, χωρίς αγώνα τίποτα δεν γίνεται. Όμορφος Δήμος για μας είναι οι άνθρωποι του, είναι ένας Δήμος με ζωντανά χωριά, με τους νέους να μένουν στα χωριά μας. Όμορφος Δήμος είναι ένας Δήμος χωρίς παιδιά με εξαρτήσεις και θα παλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Και επειδή σε όλα τα design, τα προγράμματα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι οι άλλοι υποψήφοι ανακάλυψαν και την αγάπη τους για τους ελεύθερους χώρους, για τους χώρους πρασίνου και όλα αυτά τα γενικά που αναφέρουν, τους ρωτάμε μια ακόμα ερώτηση. Πώς τους φαντάζονται αυτούς τους χώρους, πώς θα τους φτιάξουνε, με χαράτσια για είσοδο όπως έκαναν στην Πλάζ τα προηγούμενα χρόνια, που όλοι αυτοί που ψήφισαν τα χαράτσια και έβαλαν είσοδο στην Πλάζ και την παρέδωσαν σε ιδιώτες, είναι και αυτοί που τώρα έχουν ενταχθεί στα άλλα δύο ψηφοδέλτια και διεκδικούν τάχα ελεύθερους χώρους για τους πολίτες? Ας σταματήσει λοιπόν η κοροϊδία, γιατί ο τόπος μας είναι μικρός και γνωριζόμαστε. Σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες, τους φίλους και τις φίλες που κοσμούν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Τους ευχαριστούμε κυρίως γιατί δεν υπέκυψαν στις πιέσεις που ξέρουμε ότι ήταν πολλές, από πρώτο χέρι ξέρουμε ότι ήταν πολλές, δεν παρασύρθηκαν από τα ξήματα που επίσης ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολλά. Έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 70 αντιδημαρχίες και άλλες τόσες προεδρίες. Τους ευχαριστούμε ιδίως γιατί δεν πρόδωσαν τα ιδανικά τους και βρίσκονται σε θέση μάχης, μιας δύσκολης πολιτικής μάχης.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους πολλούς ακόμα συναγωνιστές και φίλους, συναγωνίστριες και φίλες που βοήθησαν και στα πρακτικά ζητήματα, στη συγκρότηση και στο στήσιμο του ψηφοδελτίου, αλλά ακόμα και στο στήσιμο του εκλογικού μας περιπτέρου που βρίσκεται πίσω και το οποίο θα στολίσουμε τις επόμενες μέρες με κόκκινα γαρίφαλα και με υλικά της παράταξης. Το ψηφοδέλτιο στο Δήμο Μυτιλίνης πλαισιώνεται από 56 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και 99 κοινοτικούς συμβούλους. Και αν και για μας η πάλη των γυναικών σήμερα δεν δικαιώνεται μέσα από νόμους για ποσοστώσεις, θεωρούμε χρέος μας να αναφέρουμε με χαμόγελο και περηφάνεια ότι οι γυναίκες αποτελούν το 45% του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Μυτιλίνης. Ενός ψηφοδελτίου που δεν αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν ποσόστοση, σαν διακοσμητικά στοιχεία, αλλά σε αυτό συμμετέχουν γυναίκες της βιοπάλης, πρωταγωνίστρες της ζωής και του αγώνα, νέες εργαζόμενες, μωρομάνες, συνταξιούχες, άνεργες, αγρότησες, που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη από το δικό τους μετερίζει. Και μπορεί κάποιοι να κοιτάνε την ποσότητα και να βιάζονται να πανηγυρίσουν, εμείς όμως, σύντροφοι και φίλοι, συναγωνίστριες και φίλες, κοιτάμε την ποιότητα. Και αυτό που μας κάνει πραγματικά περήφανους είναι ότι το ψηφοδέλτιό μας είναι καθαρό, είναι μαχητικό, είναι ψηφοδέλτιο νίκης που δεν ξέπλυνε κανέναν ακροδεξιό και κανέναν φασίστα, κανέναν ομοειδεάτη, όλων αυτών που πριν 10 χρόνια ακριβώς δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα και τα προηγούμενα χρόνια ντρόπιασαν το αγωνιστικό του τόπο με τη συμμετοχή του σε πογκρόμ ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Το ψηφοδέλτιό μας λοιπόν αποτελείται από τους παρακάτω συναγωνιστές και φίλους, συναγωνίστριες και φίλες. Θα κάνετε λίγο υπομονή, παρόλο που σκοτίνιασε, γιατί τα ονόματα είναι πολλά. Υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι στη Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης. Ανερούση Χριστίνα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος ΠΕΑΕΑ ΔΟΣΟΕΤ Λέσβου, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, διπλωματούχος ξεναγός. Βαλάκος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μυτιλίνης, φιλόλογος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, υποψήφιος διδάκτορ Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουλγαρέλης Παναγιώτης, είναι λιμενικός. Βραχνός Κώστας, αυτοαποσχολούμενος τυπογράφος. Γεροπαναγιώτης Ανδρέας, οικοδόμος. Δελιμανώνης Παναγιώτης, ηλεκτρονικός, ελεύθερος επαγγελματίας. Ηλιόπουλος Μαρίνιος, εκπαιδευτικός. Καλαρουτάκου Κατερίνα, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, μέλος του Δοσού του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου. Καλογερογιάννης Ιωάννης, πολιτικός μηχανικός. Κλαδίτης Γιάννης, αυτοαπασχολούμενος έμπορος. Κλαδίτης Παναγιώτης, συνταξιούχος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου Παραρτήματος ΕΔΙΕ, πρώην διευθυντής ΔΕΙΑΜ. Κόκκινου Γαριφαλιά Ειρήνη, Λάνα. Είναι φιλόλογος ειδικής εκπαίδευσης, υπεύθυνη εκπαιδευτικού τομέα στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Μυτιλίνης. Κολαράς Φώτης, οικοδόμος, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Λέσβου. Κομινάκα Κατερίνα, είναι συμβασιούχος αρχαιολόγος. Κοσκινάς Παναγιώτης, αυτοαπασχολούμενος στην εστίαση, μέλος συντακτικής ομάδας του Λογοτεχνικού Περιοδικού Βόρεια-Βορειοανατολικά. Λικαρδόπουλος Βασίλης, ιδιωτικός υπάλληλος ασφαλιστής. Μαδητινού Παπαδημητρίου Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος, πρόεδρος του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνης. Ματεμτζής Βασίλης, συνταξιούχος οικοδόμος. Μακροφανάση Ιερατό, μουσικός, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Μπάστα Νικολίνα, ιδιωτική υπάλληλος σε φαρμακείο. Μπεκιάρης Γιώργος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Παράκυλας Γιώργος, συνταξιούχος ΔΕΗ. Παράσχος Γρηγόρης, συνταξιούχος οικοδόμος, πρώην μέλος διοίκησης ΠΕΚ. Πετρενίτη Βάσο, δημόσια υπάλληλος, μέλος του Δοσού του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου. Ρασβίτσου Γεωργία, Τζόρτζια, συμβολεογράφος. Σαμαράς Ανέστης, δημόσιος υπάλληλος. Σκοπελίτη Ιωάννα, ιδιωτική υπάλληλος. Σκοπελίτου Αναστασία Μυρτό, Γεωπόνος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης. Σταθέλη Αντώνα Σταυρίτσα, συνταξιούχος.
Τάσιος Στέργιος, πολιτικός μηχανικός, μέλος αντιπροσωπείας Θεέβαρου Ανατολικού Αιγαίου, γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λέσβου. Τσιλικλή Καλλιόπη, βιβλιοθηκονόμος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, μέλος του Δουσού του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης. Χρυσαφίδης Νίκος, γενικός ιατρός, διευθυντής του ΕΣΥ και μέλος του Δουσού της Ένωσης Ιατρών Λέσβου, ΕΣΥ Λέσβου. Χωριανοπούλου Γιάννα Στέλλα, υπάλληλος Βοστάνιου Νοσοκομείου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι στο τοπικό Συμβούλιο Μυτιλήνης. Αθανασιάδη Μαρία Εκατερίνη, αυτοαπασχολούμενη καλλιτέχνης. Βενετής Λάβρος Παναγιώτης, καθηγητής, κοινοτικός σύμβουλος Μυτιλήνης, αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Λέσβου, γενικός γραμματέας του Ομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ. Γιανακά Ζωή, φυσικοθεραπεύτρια. Καστρινάκη Αναστασία, εκπαιδευτικός. Κλαδίτης Δημήτρης, διαιτολόγος στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Κωστόπουλος Δημήτρης, πτυχιούχος τμήματος Γεωγραφίας, ιδιωτικός υπάλληλος και μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου. Μπούσγα Μαρία, συνταξιούχος ταμείας του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης. Μιαβή Δήμητρα, κοινωνική λειτουργός. Ιδιωτική υπάλληλος σε δομή για άτομα με αναπηρία. Νικήτα Μουφλουζέλη, Τριάδα Αλεξάνδρα. Ένα άτομο είναι αυτό. Είναι φοιτήτρια. Σκοπελίτης Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος, κοινοτικός σύμβουλος στην κοινότητα Μυτιλήνης. Σουλουγάνη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος, εργαζόμενη στον επισητισμό, μέλος του Δουσού του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Σταθέλης Δημήτρης, εποχικός πυροσβέστης. Χριστοδούλου Γιώργος, συνταξιούχος. Ψήλου Παναγιώτα, συνταξιούχος, ταμείας του Δουσού της Παλαισβιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι στο τοπικό Συμβούλιο Παναγιούδας. Καλαφάτη Φωτεινή, κοινωνική ανθρωπολόγος, συμβασιούχος επί πολλά έτη ως ΥΕ καθαρίστρια στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου. Κολαράς Φώτης, ξυλουργός, πρόεδρος Σωματείου Επιπλοποιών Λέσβου. Χατζιαποστόλου Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι στην τοπική κοινότητα Παμφύλων. Αγγελίνος Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος του Δουσού του Αθλητικού Συλλόγου Ερμής Παμφύλων, κοινοτικός σύμβουλος Παμφύλων. Για καλή Βαρβάρα Μαρία, φοιτήτρια, εκλεγμένη στο Δουσού της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, εργαζόμενη στον επισητισμό. Παπα-Νικολάου Αντώνης, συνταξιούχος. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι στο τοπικό Συμβούλιο Μόριας. Λουπατσάρη Ταξιαρχούλα, ιδιωτική υπάλληλος. Νικήτα Μουφλουζέλη Ευστρατεία, σπουδάστρια στο Δημόσιο ΙΕΚ της Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων. Ξανθοπούλου Σέβη, ιδιωτική υπάλληλος σε φαρμακείο. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι στο τοπικό Συμβούλιο Ταξιαρχών. Κλαδίτης Δήμος, βοηθός του συλλεκτή. Μακρύς Ευστράτιος, αγρότης. Παπαδάκη Μαριάντα, εκπαιδευτικός. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι στο τοπικό Συμβούλιο Λουτρών. Γονιδέλη Βασιλική, απόφοιτη λογιστικής και ασπέθεια, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Λίγκος Αργύρης, μηχανολόγος οχημάτων, αναπληρωτής εκπαιδευτικός, κοινοτικός σύμβουλος στα Λουτρά. Στρούμπος Γεώργιος, μαραγκός. Στη Δημοτική Ενότητα Γέρας. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στη Δημοτική Ενότητα Γέρας. Αυγουστίδης Παναγιώτης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βεκρής Παναγιώτης, αρχιτέκτονας, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Λέσβου, μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτώνων. Βλάμου Κατερίνα, μεταφράστρια, εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα. Γλυλής Παναγιώτης, συνταξιούχος. Κοντζαδημητρίου Ντίνα, άνεργη, έχει διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Λέσβου από το έτος 2011 έως και το 2019. Πατούνης Ευστράτιος, αγρότης, κοινοτικός σύμβουλος Κοπέλου. Τινιακός Γιώργος, πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, ιδιωτικός υπάλληλος. Χιώτη Στρατούλα, ηθοποιός τραγουδίστρια, εργαζόμενη στον επισητισμό. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι για το τοπικό Συμβούλιο Σκοπέλου. Βασματζή Παρασκευή, ξενοδοχοϊπάλληλος. Σιώτα Ελένη, εργαζόμενη στον επισητισμό. Τρύπατζης Παναγιώτης, υδραυλικός. Τουμάνης Κώστας, συνταξιούχος. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι για το τοπικό Συμβούλιο Παπάδου. Γιασάς Ευστράτιος, συνταξιούχος εργολάβος οικοδομών. Χατζηχρήστου Ευστράτιος, συνταξιούχος, κοινοτικός σύμβουλος Παπάδου. Χατζηχρήστου Μαρία, συνταξιούχος οδοντίατρος. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι για το τοπικό Συμβούλιο Μεσαγρού.
Αλιγιάννη Καράκοντι Εκατερίνη, αγρότησα. Γλυγλίζα Φυρίου Μαρία, συνταξιούχος. Δούκα Κοκόνι Ευστρατεία, αγρότησα. Πρωτούλη Ελένη, αγρότησα. Τοπάλης Αργύρης, συνταξιούχος. Φωτεινός Ευστράτιος, μηχανικός αυτοκινήτων, ελεύθερος επαγγελματίας. Χατζικωνσταντίνου Ευστράτιος, συνταξιούχος. Υποψήφοι τοπική σύμβουλη για το τοπικό, κοινοτική σύμβουλη για το τοπικό συμβούλιο Παλαιοκήπου. Σκαρλάτος Ηλίας, αγρότης. Μαυραντώνης Παναγιώτης, χημικός μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού και υποψήφιος διδάκτορας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κουκούλη Μαρία, δημόσια υπάλληλος. Ευρυπιώτη Ειρήνη, πτυχιούχος οικονομίας και διοίκησης, άνεργη. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι για το τοπικό συμβούλιο Περάματος. Ακριτίδου Ευγενία, συνταξιούχος. Αρχοντή Παρασκευή, αγρότησα. Καρωμένος Ευστράτιος, συνταξιούχος αγρότης. Πάμε τώρα στη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αϊβαλιώτου Χατζημιχαήλ Μαρία, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Σκλεπάρης Γιάννης, συνταξιούχος. Τινέλης Περικλής, συνταξιούχος, μέλος του Δουσού της Παλαισβιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Αγιάσου. Δελόγκου Αγάβη, άνεργη. Καλατζής Γρηγόρης, αυτοκινητιστής, ελεύθερος επαγγελματίας. Καμάτσος Ευστράτιος, συνταξιούχος. Κορομιλάς Παναγιώτης, συμβασιούχος υπάλληλος ορισμένου χρόνου, κοινοτικός σύμβουλος Αγιάσου, αντιπρόεδρος του Καρναβαλικού Συλλόγου Αγιάσου Σάτυρος, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου, Αγιάσου. Μουρεχίδη Θεοδώρα, εκπαιδευτικός, πτυχιούχος γαλλικής φιλολογίας, μέλος του Δουσού των Αγνωστηρίου Αγιάσου. Σκλεπάρης Γιώργος, συνταξιούχος. Σουσαμλή Ευτυχία, συνταξιούχος. Πάμε τώρα στη Δημοτική Ενότητα Λουτρόπολης Θερμής. Κοντεύουμε. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τη Δημοτική Ενότητα Θερμής. Δελάγα Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Κόμβος Στρατής, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μητυλήνης, αγρότης, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λουτρόπολης Θερμής, γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Χαρατσιάρη Μαριάνθη, ανθρωπολόγος, ιδιωτική υπάλληλος. Χατζηλάβρου Μπάμπης, τεχνικός στο Νοσοκομείο Μητυλήνης. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Λουτρόπολης Θερμής. Δελη Θεοδόρου Γρηγόρης, αγρότης, Κοινοτικός Σύμβουλος Λουτρόπολης Θερμής. Ζαφυρίου Θεοδώρα, αγρότησα, μέλος του Δουσού του Αγροτικού Συλλόγου Θερμής και μέλος του Δουσού του Συλλόγου Γυναικών Θερμής και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μητυλήνης. Σαμιώτη Ελένη, σπουδάστρια ΟΑΕΔ. Μαρία Ταρού, αγρότησα, μέλος του Δουσού του Αγροτικού Συλλόγου Θερμής, μέλος του Δουσού του Πολιτιστικού Συλλόγου ΙΕΛΠΗΣ και μέλος του Δουσού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λουτρόπολης Θερμής. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Πηγής. Γιακαλία Μερσούδα, αγρότησα. Βαξεβάνης Άγγελος, μάγειρας. Δελάγας Γιώργος, αγρότης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θερμής. Υποψήφιος Πρόεδρος Κόμης, Χατζηλάμπρου Προκόπης, λιμενικός. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Κηδονιών. Κόμβος Νικόλαος, αγρότης. Κορές Δημήτριος, αγροτοκτηνοτρόφος. Νικολάου Μιχαέλα, φοιτήτρια. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Μυστεγνών. Καμπάνι Νέλη, ιδιωτική υπάλληλος. Κανέλος Χρήστος, δημοτικός υπάλληλος. Βότης Χρήστος, αγρότης. Υποψήφιοι για τη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου, υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου, Βούρος Παναγιώτης του Ισιδώρου, ιδιωτικός υπάλληλος. Βούρου Λαγουτάρη Ειρήνη, ελεύθερη επαγγελματίας, θέος Δημοτική Σύμβουλος. Καραλή Σταυρούλα, ιδιωτική υπάλληλος. Ξυπτερά Αναστασία, συνταξιούχος τραπεζική υπάλληλος. Πρωτόγυρος Δούκας, ψυχολόγος, απόφυτος του Τμήματος Ψυχολογίας Παντίου Πανεπιστημίου. Ραφτέλη Αναστασία, λογοθεραπεύτρια. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Πλωμαρίου. Βούρος Σαράντος, συνταξιούχος. Γαϊτανής Παναγιώτης, αγρότης. Καμπάνη Ειρήνη, αγρότησα. Μουτζούρης Δημήτρης, ελεύθερος επαγγελματίας, Κοινοτικός Σύμβουλος Πλωμαρίου. Πούλια Ελένη, άνεργη. Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για το Τοπικό Συμβούλιο Πλαγιάς. Ανδρής Παναγιώτης, συνταξιούχος. Κουκλής Γιώργος, βιολόγος. Χιώτης Παναγιώτης, συνταξιούχος.
τέλος από τη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου, υποψήφιοι για το τοπικό, υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι για το τοπικό συμβούλιο Παλαιοχωρίου. Μαλαμάς Μάνος, συμβασιούχος έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ραφτέλης Αντώνης, συνταξιούχος. Τριζή Μαρία Χιονία, πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας Αγρότησα. Και υποψήφιος πρόεδρος Αμπελικού, Ευαγγελέλης Αντώνης, οδηγός ταξί, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Παλαισβιακού Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου. Και τελευταίοι στη σειρά, αλλά όχι στην καρδιά μας, η Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα, υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ζαχαριάδης Παναγιώτης, συνταξιούχος, Χατζηβαγιάννης Νικόλαος, υδραυλικός συμβασιούχος, ιδιωτικός υπάλληλος, υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι για τοπική κοινότητα Ιππίου, Μυστεγνιώτη Κωνσταντίνα, συνταξιούχος, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Προκόπιος, επί 20 χρόνια πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων Πειραιά και μέλος του ΔΟΣΟΥ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Λιώτας Βασίλης, συνταξιούχος. Χατζημάκος Ζαφύρης, συνταξιούχος. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι για το τοπικό συμβούλιο Σικούντας. Κόμβου Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Μυστεγνιώτης Νίκος, συνταξιούχος, κοινοτικός σύμβουλος στο Ήπιος. Σταυρινού Παναγιώτα, αγρότησα. Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι Μιχούς. Αναγνώστου Αποστόλης, συνταξιούχος αστυνομικός. Κουτσέλης Νικόλαος, ηλεκτρολόγος, συμβασιούχος, ιδιωτικός υπάλληλος. Ορφανός Νίκος, συνταξιούχος. Υποψήφιοι για την κοινοτική σύμβουλη, για την, κοινοτική κοινο... για, την δημοτική... για την τοπική κοινότητα κάτω τρίτους. Αβραάμ Χριστίνα, ιδιωτική υπάλληλος. Αναγνώστου Σοφία, φιλόλογος. Βουνάτσου Ευαγγελία, εργαζόμενη στον επισητισμό. Παρλιάρος Ηρακλής Μιχαήλ, φοιτητής παιδαγωγικού. Σταυρινός Ηρακλής, ιδιωτικός υπάλληλος. Υποψήφιος πρόεδρος Ασωμάτου, Σωτήρκος Βασίλης, συνταξιούχος. Και υποψήφιος πρόεδρος για το χωριό Λάμπου Μήλη, Δελημήτρου Ζηλέλης Νικόλαος, συνταξιούχος. Είναι ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο, ένα αγωνιστικό ψηφοδέλτιο, ένα μαζικό και ποιοτικό ψηφοδέλτιο. Θεωρούμε ότι βάσιμα έχουμε κάθε δυνατότητα και υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσουμε να γίνει η Λαϊκή Συσπήρωση Δημοτική Αρχή για να μην έχουμε άλλες χαμένες τετραετίες.